Πού θα πάμε τώρα, Βαλιαμπούι? Πάμε πού ένα θα ταξίδι, πάμε τώρα. Μακρινό. Ο Δημήτρης είναι ένα βίντεο με την υπογραφή του Δημήτρη Φραγιαδουλάκη, βέβαια, ο σκηνοθέτη μας. Το βρήκε ο Δημήτρης, δεν το σκηνοθέτησε, έτσι, Δημήτρη, εκτός αν το έχεις σκηνοθετήσει. Είναι εκεί από το Αστρίτσι. Από το Αστρίτσι. Είναι Βόρεια Σουηδία Αστριτσίου, λέει ο Δημήτρης. Λοιπόν, Σουηδία. Τι λέμε τώρα εμείς για χιόνια, έτσι. Εδώ βλέπουμε. Είναι. Ναι. Τα πάντα είναι και λευκά και ναι, παγωμένα. Θερμοκρασίες απίστευτες. Πού να βρεθείς, Βάλια, εκεί, ε. Καταράκτες. Κοίταξε όμορφα τοπία. Εντάξει, όμορφα τοπία έχει Κρήτη όμως. Ναι, φυσικά και έχει Κρήτη. Ζηλεύουμε, αλλά έχουμε την ομορφιά δίπλα. Κοίταξε, με τόσο χιόνι, νομίζω πως δεν θα θέλαμε να. Δεν ξέρω, θα ήθελες εσύ να βρεθείς. Έχεις ανέβει στον Ψιλορίτη, ναι, χιονισμένος Ψιλορίτης. Πολύ όμορφα. Έχεις ανέβει. Έχω ανέβει. Α, μάλιστα. Τέλεια. Λοιπόν, και από τον. Εδώ Δημήτρη, για βάλε μας λίγο. Γιατί τα δείχνει ο Δημήτρης μόνος του. Πάλι Σουηδία. Πάλι Σουηδία. Λοιπόν. Όχι, τώρα είναι όμορφα. Βόρεια Σουηδία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Πού θα αναφερθούμε τώρα? Θα αναφερθούμε στην χαοτική θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ Κρήτης και Σουηδίας. Γι' αυτό δείξαμε άλλο. Γι' αυτό μας έδειξε ο Δημήτρης στη Σουηδία. Στους 67 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασιακή διαφορά. Βλέπουμε το σχετικό γράφημα μεταξύ Ελλάδας και Σουηδίας λόγω του αεροχυμάρου. Απίστευτες θερμοκρασίες την ώρα που στην Κρήτη, όπως μπορούμε να δούμε άλλωστε, Νίκο, στο γράφημα, στις 29 Νοεμβρίου είχαμε 31 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Στη Βόρεια Σουηδία είχαμε μείον 36 βαθμούς Κελσίου. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 29 Νοεμβρίου καταγράφηκε μια ακραία θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ της Βόρειας και Νότιας Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα, η διαφορά αυτή μεταξύ Βόρειας Σουηδίας και Νότιας Ελλάδας έφτασε στους 67 βαθμούς Κελσίου. Ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος, ο οποίος δημοσιοποίησε κατά κάποιο τρόπο και το συγκεκριμένο έβριμα και το συγκεκριμένο δεδομένο, είναι ο κύριος Λαγουβάρδος. Να τον ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά, Κώστας Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Είναι χαρά και τιμή μας. Είναι πάντα θετικός εκάθε τηλεφώνημά μας. Κύριε Λαγουβάρδο, πού οφείλεται αυτή η χαοτική διαφορά? Πριν το πούμε αυτό, μια διευκρίνηση: είναι σαφώς ομορφότερη Κρήτη από τη Βόρεια Σουηδία. Σωστό. Συμφωνούμε. Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι. Αυτό που δημοσιοποιήσαμε και ο σταθμός στην Κρήτη, είναι δικός μας σταθμός στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, είναι στην περιοχή των Μαλίων, έδειξε πραγματικά μια ακραία συμπεριφορά του καιρού. Λόγω της κυκλοφορίας που είχαμε την περασμένη εβδομάδα, με αυτόν τον αεροχήμαρο που στροβιλισμός του οδήγησε στο να έχουμε αυτά τα λεπάλληλα χαμηλά και τις βροχές που είχαμε στη χώρα μας και υψηλές θερμοκρασίες, ενώ αντιστοίχως έφερε πολύ ψυχές αερισμάσεις στην βορειότερη Ευρώπη. Και έτσι 29 Νοεμβρίου είχαμε αυτή την τεράστια διαφορά, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και για την περιοχή τη Βόρεια Σουηδία, με μείον 36 με 37 βαθμούς, και 31 βαθμούς που ήταν μια θερμοκρασία πάρα πολύ ψηλή για την εποχή, που είχαμε στη Βόρεια Κρήτη λόγω των νοτιάδων. Οι νοτιάδες στην Κρήτη προκλήθηκαν από αυτά τα βαρωματικά χαμηλά τα οποία είχαμε στην περιοχή μας και τα οποία έδωσαν τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Και μάλιστα υπενθυμίζω ότι το ζήσατε άλλωστε και στην Κρήτη, αρκετοί από εσάς, ότι συνέβησαν αυτές οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες στις 5 ώρα το πρωί. Δεν λέει θερμοκρασίες οι οποίες προκλήθηκαν από τον ήλιο ή από την ηλιοφάνεια, αλλά κυρίως τους καταβάτες νοτιάδες. Ακραία αυτή η διαφορά, όπως είπατε, και ασυνήθιστη. Πολύ ασυνήθιστη. Ναι. Να πω ότι προφανώς έχουμε μια διαφορά που μπορεί να πλησιάζει και τους 30 βαθμούς μεταξύ Βορρά και Νότου στην Ευρώπη αυτή την εποχή. Κλιματικά αυτό περιμένουμε, αλλά 67 βαθμοί είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά και δείχνει το πόσο ακραία μπορεί να είναι η συμπεριφορά του καιρού και στα δύο σημεία, και στα βόρεια και στα νότια. Και οφείλεται η διαφορά αυτή σε αεροχυμάρους. Όπως διαβάζουμε και στο σχετικό άρθρο. Ο αεροχήμαρος είναι μια ροή αέρα που είναι ψηλά πάνω από το κεφάλι μου, στα 9 με 10 χιλιόμετρα. Αυτή όμως η ροή του ανέμου σε αυτό το ύψος είναι αυτή που δημιουργεί τις συνθήκες για να έχουμε θερμές και ψυχές εισβολές και δημιουργεί τις συνθήκες για να έχουμε βαρομετρικά χαμηλά στο έδαφος και όμως κακοκαιρία στο έδαφος. Και είχαμε πραγματικά μια τέτοια κίνηση του αεροχυμάρου τις τελευταίες ημέρες, που είχαν σαν αποτέλεσμα, όπως είπα και πριν, πολύ ψυχρές αερισμάδες να συσσωρευτούν στη Βόρεια Ευρώπη, και γι' αυτό ήταν τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε αυτές τις περιοχές, και πολύ ψηλές θερμοκρασίες και λόγω των νοτιάδων, αλλά και λόγω θερμότερων αερίων μαζών από τα νότια, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και στην Νότια Ελλάδα. Εμπλέκεται καθόλου το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής? Κοιτάξτε,
Όχι απαραίτητα. Απλά βλέπουμε όλο και συχνότερα τέτοιες μεγάλες, αν θέλετε, διαφορές που θα μπορούσαν να συνδεθούν. Υπάρχει μια μεγαλύτερη κινητικότητα του αεροχυμάρου. Αυτή μπορεί να γίνει και πιο έντονη στο μέλλον, αν αλλάξουν τα πράγματα στην Αρκτική, ναι, λόγω της μείωσης της παγοκάλυψης εκεί, και μπορεί να είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε. Σίγουρα πάντως αυτές οι ακραίες συμπεριφορές μας προβληματίζουν και παρακολουθούμε να γίνονται πιο συχνές. Μάλιστα. Δεδομένα και στοιχεία που ανέβηκαν μέσα από έναν ιστότοπο. Σωστά, κύριε Λακουβάρδε. Σωστά. Από το climatebook.gr. Ναι. Είναι μια νέα πρωτοβουλία που έχουμε επιστήμονες. Αντί να θέλετε να γράφουμε την άποψή μας αποσπασματικά ο καθένας στα κοινωνικά δίκτυα, ναι, αποφασίσαμε να συγκεντρώσουμε αυτή τη γνώση και να τη βάλουμε σε μια σελίδα, το Climate Book, το οποίο έχει σκοπό να παρέχει πληροφορίες για το κλίμα, την κλιματική αλλαγή, τις φυσικές καταστροφές, ναι, από επιστήμονες που γνωρίζουν το θέμα. Γιατί δυστυχώς συχνά μιλάνε για το θέμα και άνθρωποι που δεν είναι γνώστοι στο αντικείμενο, και αυτό είναι κάτι που θέλει πάρα πολύ προσοχή. Να δίνουμε χρηστικές πληροφορίες για τις αποκλήσεις των θερμοκρασιών μήνα με μήνα που έχουμε στην Ευρώπη, στον κόσμο. Να δίνουμε ειδήσεις και νέα που σχετίζονται με τον καιρό και την κλιματική αλλαγή. Είναι πράγματα που δυστυχώς μας αφορούν πλέον όλους, θα μας αφορούν ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Και πιστεύουμε ότι η σωστή ενημέρωση θα βοηθήσει ώστε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για αυτό που μπορεί να συμβεί και στο να πιέζουμε στο να μην συμβεί αυτό που απευχόμαστε όλοι. Δηλαδή, βάλια, σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας. Μία τελευταία πολύ σύντομη έτσι, ερώτηση και απάντηση, αν είναι εφικτό αυτό. Ο καιρός αύριο, τις επόμενες ώρες, για την Κρήτη, έχετε να μας δώσετε έτσι μια εικόνα σύντομη? Πολύ καιρό να σας πω. Θα έχουμε μια αλλαγή του καιρού. Θα έχουμε εκ νέου νοτιάδες από την Παρασκευή και μετά, και αυτή τη φορά αυτό το νέο σύστημα φαίνεται να επηρεάζει αρκετά και την Κρήτη. Γιατί οι νοτιάδες που είχαμε και οι κακοκαιρίες που επηρέασαν τα υπηρετικά της Ελλάδος τις προηγούμενες μέρες με πολλές βροχές, επηρέασαν ελάχιστα την Κρήτη. Ο Νοέμβριος στην Κρήτη κλείνει και θα ανακοινώσουμε τα στοιχεία αύριο με τις λιγότερες βροχές της τελευταίας δεκαετίας τουλάχιστον. Αλλάζει όμως κάπως, και τουλάχιστον οι υπότιτλοι μέσα στον κύριο φαίνονται αρκετά υγρές, και να έχουμε βροχές και στην Κρήτη νομίζω ότι είναι απαραίτητες. Μάλιστα. Κύριε Λακουβάρδε, να σε ευχαριστήσω. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Από Κρήτη, να είστε καλά. Να είστε καλά, λοιπόν.